είναι μια ιατρική πράξη. Εγώ ρωτώ τον ειδικό που είναι γιατρός. Είναι επικίνδυνη η ιατρική πράξη για κάποιον που δεν ξέρει να την κάνει? Ασφαλώς και κάθε εξέταση και κάθε ιατρική παρέμβαση ενέχει κινδύνους. Εδώ θα ήθελα, κύριε Βλάχο, να σημειώσω επίσης ότι όλη αυτή η ιστορία που γίνεται γύρω από τα λεγόμενα self-test, αλλά και τις άλλες εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης και τις εξετάσεις μοριακής εξέτασης PCR και rapid test κτλ. Αντίστοιχα, αυτές όλες οι εξετάσεις δυστυχώς και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο χρησιμοποιούνται αυτόνομα, δηλαδή με ένα τέτοιο αποτέλεσμα θετικό, σε εισαγωγικά πάντα θετικό, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό όλων αυτών των θετικών αποτελεσμάτων είναι λαθασμένα, που φτάνει, αυτό το ποσοστό μπορεί να φτάνει και 40 και 50 και 60% λαθασμένα θετικά αποτελέσματα. Έλεγα λοιπόν ότι χρησιμοποιούνται τέτοια θετικά αποτελέσματα για να θεωρούνται αυτόματα είτε τα παιδιά είτε οι ενήλικες ότι είναι φορείς του ιού, ότι είναι, ξέρω εγώ, με αυτόν τον αποκρουστικό όρο κρούσματα κτλ. Και να λαμβάνονται όλα αυτά τα μέτρα για όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε ότι από τον Δεκέμβριο του 2020, εδώ και 4 μήνες, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναθεωρήσει τον ορισμό του λεγόμενου κρούσματος και μέσα σε αυτόν περιλαμβάνει πολλά κριτήρια συμπεριλαμβανομένων συμπτωμάτων και πληροφοριών για επαφές κτλ. Επομένως, δεν καταλαβαίνω τον λόγο γιατί ακόμα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο με ένα απλό rapid test ή με ένα απλό self-test που γίνεται θετικό να θεωρείται κρούσμα, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν αποδέχεται αυτόν τον ορισμό και έχει δώσει πολλά άλλα κριτήρια για να χαρακτηριστεί κάποιος κρούσμα. Ναι, αλλά δεν εντοπίζεται όμως κάποιος ο οποίος είναι φορέας του ιού χωρίς να το ξέρει και άρα και αυτός απομονώνεται και προστατεύεται, αλλά και οι γύρω του προστατεύονται. Δεν είναι κάτι στο γενικό σύνολο αυτό το να κάνεις αυτό το τεστ και να βγει μετά για να σώσουμε τον κύριο Σωτηριάδη σε αυτό το πράγμα? Κύριε Βλάχο, υπάρχει τεράστια αναξιοπιστία στα τεστ. Όταν αυτά γίνονται στο γενικό υγιή πληθυσμό, το έχουμε πει πολλές φορές, όταν κάνουμε αυτά τα τεστ στο γενικό υγιή πληθυσμό, μπορεί και ένα ποσοστό γύρω στο 60 ή ακόμα και 70% αυτών των τεστ να είναι λανθασμένα θετικά. Παράλληλα, έχουμε πει πολλές φορές ότι οι λεγόμενοι ασυμπτωματικοί φορείς μπορούν να συμμετάσχουν ή να επιδράσουν πάνω στη διασπορά του ιού στην κοινότητα σε ποσοστό 2%, 3%. Δηλαδή, όσο ποσοστό που δεν έχουν καμιά ουσιαστικά κλινική ή ακόμα και επιδημιολογική αξία η ανίχνευση αυτών των θετικών περιστατικών. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η χρήση αυτών των εξετάσεων πρέπει να γίνεται στοχευμένα εκεί που θα μας δώσει τον μεγαλύτερο αριθμό των ορθώς θετικών δειγμάτων και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας για να περιορίσουμε ή να απομονώσουμε αυτά τα περιστατικά. Πάνω σε αυτό που λέτε, μου δημιουργείται η εξής απορία. Αν, όπως μας λέτε, είναι σε τόσο μεγάλο ποσοστό ψευδώς είναι λανθασμένα τα θετικά, το αντίστοιχο προφανώς θα συμβαίνει και με τα αρνητικά, τα οποία δεν επαληθεύονται. Αν βγει κάποιος αρνητικός, δηλαδή δεν υπάρχει ο κίνδυνος να βγαίνει μεγάλο ποσοστό αρνητικών, χωρίς να είναι αρνητικοί και αυτοί μετά να κυκλοφορούν ελεύθερα. Το ποσοστό στα ψευδώς αρνητικά είναι πολύ μικρότερο, αλλά ταυτόχρονα κάποιος ο οποίος δεν έχει συμπτώματα και ας πούμε ότι φέρει τον ιό αλλά έχει ένα αρνητικό τεστ, μπαίνει σε αυτή την κατηγορία των ασυμπτωματικών οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη συμμετοχή στη διασπορά του ιού στην κοινότητα. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω. Να δούμε αμέσως, Στέφανε, θέλω να δούμε και με τον κύριο Σωτηριάδη, τον κύριο Μόσιαλο, γιατί εδώ εντάξει λέτε έτσι λίγο σκοπτικά το λέω για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά εδώ τη γραμμή τη δίνει ο κύριος Μόσιαλος. Πάμε να δούμε τον κύριο. Έχει πει δύο δηλώσεις για τον διαφορετικές, έτσι. Τις έχεις δει αυτές. Για να δούμε τον κύριο με τις δηλώσεις του κύριου Μόσιαλου. Για το Σπούτινικ. Θα χρειαστούμε και εμβόλια για τις επόμενες χρονιές. Mm-hmm. Θα χρειαστούμε και νέα εμβόλια για τις μεταλλάξεις οι οποίες γίνονται και για τις παραλλαγές και τα νέα στελέχη που έχουμε από τον ιό. Επομένως, οι εταιρείες θα πρέπει να συνεχίζουν να παράγουν όχι μόνο τα εμβόλια που έχουμε τώρα, αλλά και νέα εμβόλια για πάρα πολλά χρόνια στο μέλλον. Δεν θα ξεπερδέψουμε εύκολα με τον κορονοϊό, απλώς θα τον αντιμετωπίσουμε με τους εμβολιασμούς. Στέφανε. Να κάνω
κάνουμε εμβόλια, προτείνω εγώ, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, να βρούμε εμβόλια για να τα εμβολιάζουμε στον καφέ για να μην πέφτει ο αφρός, να κάνουμε εμβόλια στα παγκάκια, στις πέτρες, στα δέντρα, τα εμβολιάζουμε τα δέντρα ούτως ή άλλως. Εντάξει, νομίζω ότι δίνουν τον τόνο, έτσι. Αντί να μιλάμε για τα φάρμακα, έχουμε στήσει τη φάμπρικα των εμβολίων. Έχουμε εκπροσώπους γιατρούς, εκπροσώπους πολιτικούς, οι οποίοι αντί να κάνουν τη δουλειά τους, έχουν μετατραπεί σε ντίλερ των εμβολίων. Ναι, ρε Θανάση. Αλλά εγώ τώρα... Να παρέμβω εδώ ένα μόνο σχόλιο για να επαναφέρω στη μνήμη μας το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα με έναν ιό ο οποίος έχει χαρακτηριστεί πανδημία, αλλά παρόλα αυτά, τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα, τα επίσημα στοιχεία που έχουμε τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, δεν έχουν καταγραφεί επιπλέον θάνατοι στο γενικό πληθυσμό. Έχουμε στήσει μια, εμένα μου θυμίζει αυτές τις οικονομικές πυραμίδες, τις φούσκες που στείνονται κτλ. Έχουμε στήσει μια τεράστια πυραμίδα που λέγεται πανδημία, αλλά η βάση της δεν έχει επιπλέον θανάτους. Από άλλες αιτίες εννοείται. Από όλες τις αιτίες. Ναι, από όλες τις Από όλες τις αιτίες μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι θάνατοι από τον κορονοϊό και γενικότερα των αναπνευστικών λοιμόξεων. Άρα πώς γίνεται πέρυσι, για παράδειγμα, το 2020, που ήταν η κατεξοχήν χρονιά της επέλασης της πανδημίας στην Κύπρο, να μην είχαμε ούτε ένα επιπλέον θάνατο σε σύγκριση με το 2019. Και πώς γίνεται φέτος, στους πρώτους 4 μήνες του χρόνου, που υποτίθεται περιλαμβάνουν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, που είναι οι δύο κατεξοχήν μήνες της επιδημικής έξασης της σημερινής περίοδου, τους πρώτους 4 μήνες να έχουμε λιγότερους θάνατους από όλες τις αιτίες καταγεγραμμένους στην Κύπρο σε σχέση και με το 2020 και με το 2019. Δεν καταλαβαίνω πώς συνεχίζουμε να συζητάμε για μια τέτοια πανδημία για την οποία πρέπει να φέρουμε δεν ξέρω και εγώ πόσα εμβόλια κτλ. Ενώ δεν βλέπουμε να καταγράφεται ούτε ένας επιπλέον θάνατος. Αυτό που λένε οι ξένοι το excess death. Εάν δεν έχουμε excess death τον πληθυσμό και δεν έχουμε επιπλέον θάνατους, δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μιλάμε. Επιτρέψτε μου λίγο ένα σημαντικό ερώτημα. Αναφορικά με τους εμβολιασμένους ακόμη και με τη δεύτερη δόση και το αν και κατά πόσο μπορούν να νοσήσουν σοβαρά και να μεταδώσουν τον ιό. Με αφορμή το παράδειγμα της Καλλίνου, το lockdown στην Καλλίνο, όπου έχουμε εμβολιασμένους περίπου το 80% των μόνιμων κατοίκων, και δεν μετράω τα παιδιά μέσα προφανώς, όχι ακόμα τουλάχιστον, αλλά το ρεπορτάζ μου λέει ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι με δεύτερη δόση σε πολύ σοβαρή κατάσταση στα νοσοκομεία. Κύριε Σωτηριάδη, συμβαίνει, είναι επίφοβοι ακόμα και εμβολιασμένοι. Κύριε Δαμιανίδη, το έχουμε δει να συμβαίνει και στην Κύπρο. Έχουμε θανάτους από εμβολιασμένους τόσο από την πρώτη δόση, τόσο σε άτομα που έχουν πάρει μόνο την πρώτη δόση, όσο και σε άτομα που έχουν πάρει και τις δύο δόσεις. Γνωρίζουμε ότι έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά και στην Αμερική. Αν δεν κάνω λάθος, είχε μια αναφορά προς τα Σεϊχέλες για περίπου 6.000 καταγεγραμμένα περιστατικά στην Αμερική. Γνωρίζουμε για το φαινόμενο ADE, το φαινόμενο δηλαδή της υπερβολικής ανοσοαντίδρασης σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί και έρχονται σε επαφή με τον ιό. Αυτά είχαν αναφερθεί πριν ακόμα αρχίσει η εμβολιαστική καμπάνια, γιατί είχαμε εμπειρία από τα ζώα. Κύριε Σωτηριάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και τις πληροφορίες.